εκτόξευση του αριθμού των κρουσμάτων τόσο της γρίπης όσο και της νέας υποπαραλλαγής του κορονοϊού με την ονομασία Kraken αναμένουν οι επιστήμονες στη χώρα μας τους επόμενους 2 μήνες. Ήδη την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 149 θάνατοι από κορονοϊό και 6 περιστατικά νόσησης από Kraken. Κοκτέιλ ιώσεων ταλαιπωρεί μικρούς και μεγάλους με τη γρίπη να κυριαρχεί. Αυτή την εβδομάδα 2 ασθενείς κατέληξαν από επιπλοκές της, ενώ άλλοι 7 χρειάστηκε να νοσηλευθούν σε εντατική. Η υποπαραλλαγή του κορονοϊού Kraken, που έχει αλματώδη αύξηση στο εξωτερικό, εμφανίστηκε και στη χώρα μας, καθώς ο ΕΟΔΗ επιβεβαίωσε 6 κρούσματα. Είναι δύσκολη χρονιά. Υπάρχουν και άλλες ιώσεις. Με τη γρήπη όλοι φοβόμαστε. Έχω πει ήδη στα παιδιά να φοράνε μάσκες αναγκαστικά. Τις τελευταίες 7 ημέρες καταγράφηκαν στη χώρα μας 149 θάνατοι από κορονοϊό, ενώ 128 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για ένα δίμηνο φωτιά όσον αφορά τις ιώσεις, ενώ προειδοποιούν ότι η υποπαραλλαγή Kraken, που έχει εντοπιστεί σε 38 χώρες, είναι η πιο μεταδοτική που έχει ανιχνευθεί ποτέ, με τη μεγαλύτερη αντίσταση στα αντισώματα μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όλοι κινδυνεύουν να κολλήσουν, ακόμη και αν έχουν ήδη μολυνθεί και είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ειδικά όσοι δεν έχουν μολυνθεί πρόσφατα ή δεν έχουν λάβει το αναμνηστικό εμβόλιο. Να πάμε να εμβολιαστούμε και για τη γρήπη και για τον κορονοϊό. Την ίδια ώρα η ανησυχία είναι μεγάλη για τις ελλείψεις φαρμάκων. Όλοι μας ζητάνε 2 και 3 τεμάχια, γιατί έχει αγχωθεί ο κόσμος και θέλει να στοκάρει. Και εμείς δεν ξέρουμε πώς να τα μοιράσουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Οπότε δίνουμε περιορισμένες ποσότητες στον καθένα. Έρχονται από την ελληνική φαρμακομηχανία κάποιες ποσότητες περιορισμένες και προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά και βασικά σε χάπι, όχι σε σιρόπια που θέλουν τα παιδιά. Το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εκατοντάδες ασθενείς σε λίστες αναμονής, ιδίως στις παιδιατρικές δομές. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Την ίδια στιγμή υπάρχει τεράστια έλλειψη φαρμάκων. Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με γιατρούς και νοσηλευτές και άκουσε τα προβλήματά τους.